Σήμερα θα δούμε ένα πολύ ωραίο και δυνατό τυψάκι πώς μπορείς από το iPhone σου να κοινοποιήσεις το Wi-Fi σου και σε Android συσκευές. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά, δεν ξεχνάς, αυτό που δεν είναι ανοιχτό εδώ, dimitzeo.gr για να μην χάνεις νέα και tips για Apple, αλλά και όχι μόνο. Καλή χρονιά σε όλους λοιπόν και επίσημα είναι το πρώτο βίντεο της χρονιάς. Πατήστε με το δεξί, θέλω να πατήσετε like, να το βομβαρδίσετε για να δείξουμε τη δύναμή μας. Μπορεί και όχι. Σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ δυνατό, κάτι το οποίο με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ σε όλα τα social. Όταν είχα κάνει ένα βίντεο και είχα πει για QR code, αν θυμάστε, αυτό εδώ, ήταν ένα βίντεο το οποίο ουσιαστικά σας έλεγα πώς να δημιουργήσω το δικό σας QR code. Πολλοί με είχατε ρωτήσει για το πώς μπορώ να κοινοποιήσω το Wi-Fi μου μέσω QR code όπως έχουν τα Android. Είναι κάτι το οποίο το δίνω στα Android αυτό και αν πας σε κάποιες συσκευές Android, στο Wi-Fi σου έχει κοινοποίηση QR code. Οπότε σκανάρεις με το κινητό σου το QR code και συνδέεται αμέσως με το Wi-Fi. Πώς θα σου φαινόταν λοιπόν αν σου έλεγα ότι σε ένα κινητό iPhone μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα? Πώς θα σου φαινόταν αν σου έλεγα ότι μπορείς να δημιουργήσεις ένα δικό σου QR code και να κοινοποιείς το Wi-Fi σου? Και πώς θα σου φαινόταν αν σου έλεγα ότι μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το έχεις στην αρχική οθόνη και πάρα πολύ easy και γρήγορα να πατάς ένα κουμπί και να γίνεται κοινοποίηση του Wi-Fi σου? Δείτε τι εννοώ. Ανοίγω την εφαρμογή και πατάω το κουμπί. Ορίστε. Και μπορείς πλέον να κοινοποιήσεις το Wi-Fi. Και ξαναλέω, οποιοδήποτε Wi-Fi, δεν χρειάζεται εσύ να δημιουργήσεις το QR με το δικό σου Wi-Fi, αλλά πας, συνδέσεις ένα Wi-Fi, πατάς το κουμπί συνδέεσαι. Πας, συνδέσεις ένα άλλο Wi-Fi, πατάς το κουμπί συνδέεται και ο άλλος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δημιουργήσεις κωδικό, είναι ένας τρόπος ο οποίος σε οποιοδήποτε Wi-Fi και να συνδεθείτε εσείς από τη δική σας συσκευή θα μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση χωρίς να κάνετε τίποτα. Δηλαδή, απλά θα πατάς αυτό το κουμπί, το shortcut, γιατί είναι shortcut, και θα μπορείς να δημιουργείς το Wi-Fi και να το μοιράζεσαι με τους άλλους. Easy. Πάμε να σας δείξω το πώς γίνεται. Και πολύ βασικό, να ανοίξουμε screen recorder. Ναι. Δεν είναι αστείο. Λοιπόν, το πρώτο και βασικό φυσικά που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε κατεβασμένη την εφαρμογή των shortcuts στο κινητό μας. Τα shortcuts γενικότερα λίγο πολύ ξέρετε πώς δουλεύει, τα έχουμε δει σε πολλά βίντεο και σας έχω πει και ακριβώς τι χρειάζεται να κάνετε για να τα φτιάξετε τα shortcuts. Πρέπει να πάτε στις ρυθμίσεις, να τα ενεργοποιήσετε, βασικά πρέπει να μπείτε στα shortcuts, να τα ενεργοποιήσετε πρώτη φορά, να δημιουργήσετε ένα shortcut και μετά να πάτε στις ρυθμίσεις. Πολύ βασικό αυτό, γιατί θα το χρειαστείτε και για όλα τα βίντεο που έχουμε δείξει με τα shortcuts, αλλά και για όσα βίντεο δείξουμε ακόμα. Οπότε πας ρυθμίσεις, βρίσκεις τα shortcuts, είναι εδώ. Μόλις βρεις τα shortcuts πρέπει να πατήσεις αυτό που γράφει προηγμένα. Στα προηγμένα πατάς να επιτρέπεται η εκτέλεση script φυσικά. Ωραία, και ενεργοποιούμε επίσης και την ιδιωτική κοινή χρήση. Είναι ουσιαστικά να μας επιτρέπει να κατεβάζουμε shortcuts από οποιαδήποτε σελίδα. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο και τώρα, εφόσον έχετε δημιουργήσει και είσαστε έτοιμοι για το πρώτο shortcuts, θα πάτε κάτω στην περιγραφή και θα πατήσετε το link που σας έχω δώσει. Συνήθως δεν πάτε στην περιγραφή και δεν πατάτε και ρωτάτε στα σχόλια. Γι' αυτό το link θα το βρεις επάνω-πάνω στην περιγραφή. Η εφαρμογή λοιπόν, το shortcut λέγεται αυτό εδώ, είναι Share Wi-Fi. Αν ανοίξω εγώ τώρα τα δικά μου τα shortcut, θα το δείτε τέρμα πάνω αριστερά. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, το shortcuts ήδη υπάρχει για εσάς, είναι ήδη δημιουργημένο και ήδη διαμορφωμένο για να το βάλετε. Μόλις το βάλετε φυσικά, μπορείτε πάρα πολύ easy να πατήσετε και να γίνει κοινοποίηση του Wi-Fi. Αυτή τη στιγμή τώρα, εγώ αν κάνω scan το συγκεκριμένο QR code, θα συνδεθεί στο Wi-Fi που έχω στο σπίτι μου. Easy peasy. Δεν έχω κάποια συσκευή να το δοκιμάσω. Τώρα, πολύ βασικό, θέλετε να το έχετε στην αρχική οθόνη και να πατάτε ένα κουμπί όπως το έχω εγώ. Εγώ το έχω βάλει τέρμα αριστερά στην αναζήτηση. Τώρα, αν θέλετε να το βάλετε εδώ, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να πατήσετε τέρμα κάτω που λέει επεξεργασία και στην επεξεργασία να πατήσετε το συν. Να πατήσετε εδώ πέρα shortcut στα ελληνικά, δηλαδή συντομεύσεις, γιατί το έχω στα ελληνικά το κινητό μου και βλέπετε ότι σου λέει να βάλεις shortcut, είτε έτσι, είτε έτσι, είτε όποιο σας αρέσει. Αν θες να βάλεις το μόνο το shortcut, πατάς προσθήκη widget και εδώ πέρα μπορείς να επιλέξεις. Αν το πατήσεις επάνω, επεξεργασία widget. Στην επεξεργασία widget μπορείς να διαλέξεις εδώ πέρα ποια συντόμευση θέλεις να χρησιμοποιείς από το κινητό σου. Εγώ έχω βάλει φυσικά το Wi-Fi Share. Μπορείς να βάλεις το Water Injection που έχουμε δείξει σε παλιότερο βίντεο.
πώς μπορείς να βγάλεις το νερό από το ηχείο του κινητού σου. Ή μπορείς να βάλεις το scan QR code το οποίο δεν χρειάζεται, ή μπορείς ας πούμε να βάλεις το YouTube IP που επίσης δεν χρειάζεται. Οπότε πάρα πολύ εύκολα τώρα έχεις το shortcut, μπορείς μετά να το σβήσεις αν δεν το θέλεις εδώ πέρα. Οπότε κρατάς πάλι πατημένο και πατάς αφαίρεση widget. Αφαίρεση, γιατί εγώ το έχω ήδη επάνω. Μπορείς επίσης να πας να το προσθέσεις σε μία από τις αρχικές οθόνες. Οπότε κρατάς πάλι πατημένη την οθόνη, πατάς προσθήκη, εδώ πέρα πατάς συντομεύσεις, εκτός αν το έχεις στα αγγλικά πατάς shortcuts. Συντομεύσεις και πατάς εύκολα προσθήκη widget. Και βλέπετε ότι ανεβαίνει πάνω αριστερά και τώρα πατάς τέλος και κάθε φορά που το πατάς ανοίγει και γίνεται κοινοποίηση του Wi-Fi. Εύκολα και γρήγορα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ήταν λίγο σύντομο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσεις. Αν σου αρέσουν και άλλο τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Δεν ξεχνάς φυσικά να κάνεις. Δεν ξεχνάς φυσικά dimitsio.gr για να βλέπεις νέα και οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την. Από τον Apple κόσμο, θα μπορούσα να πούμε. Όχι. Γύρω από τα iPhone, γύρω από γενικότερα. Καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι υγεία, εύχομαι ό,τι καλύτερο και το 2022 να σας φέρει ό,τι δεν σας έφερε το 2021. Περιμένω στα σχόλια να μου πείτε οτιδήποτε άλλο θέλετε να δείτε και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.